όντως ξεκινάει μια καινούργια χρονιά με πολλές ελπίδες. Βέβαια σε ένα καινούργιο προπονητικό κέντρο, με την παραχώρηση του Δήμου και με τη δουλειά του Συλλόγου, φτάσαμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν σας κρύβω ότι η ελπίδα μας είναι να παραμείνει η ομάδα αυτή στην εθνική κατηγορία, τη δεύτερη προσπάθεια που κάνει να καθιερωθεί. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια όλων θα πετύχουμε το στόχο μας. Έχουμε, πιστεύω, δίπλα μας και την περιφέρεια και το Δήμο, έχουμε κυρίως την πόλη, έχουμε όλο τον κόσμο και όλα τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε. Να είστε σίγουροι ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις να το καταφέρουμε. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια τόσο τον πρόεδρο, τον κύριο Νινά, όσο και τα μέλη του Συμβουλίου της ομάδας, γιατί πραγματικά εδώ και πολλά χρόνια δίνουν έτσι έναν αγώνα και υπάρχει μια έτσι εκπροσώπηση σοβαρή της ομάδας Καλλιθέας στα ποδοσφαιρικά έτσι γεγονότα της Καστοριάς μας. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία τόσο στον προπονητή της ομάδας όσο και στους ποδοσφαιριστές, να έχουν αποτέλεσμα οι στόχοι σας, να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά χωρίς τραυματισμούς. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει αυτό που λέμε η καλύτερη εκπροσώπηση. Είστε η εκπροσώπηση της Καστοριάς στη ΓΑΜΑ Εθνική. Περιμένουμε αγωνία, δηλαδή σε ποιον όμιλο θα είμαστε. Από εκεί πέρα, σε συνεργασία με τον Δήμο, δυστυχώς το νομικό πλαίσιο δεν μας βοηθάει άμεσα να βοηθήσουμε την προσπάθεια της ομάδος, αλλά ό,τι έχει σχέση με υποδομές, σε συνεργασία με τον Δήμο, θα είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια αυτή που κάνετε για τη δύσκολη χρονιά. Καλή επιτυχία και χωρίς τραυματισμούς που κάνετε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, δανειζόμενος και εγώ τις φράσεις του αγαπητού Προέδρου ότι όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με τον Δήμο, αν δεν υπάρχει ατομική προσπάθεια, αν δεν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, αν δεν υπάρχει η διάθεση και η δύναμη από τους συλλόγους, δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει άριστη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και με τον Δημήτρη του Σαββόπουλο, μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου. Οπότε στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους συλλόγους που δείχνουν διάθεση, που δείχνουν μία δυναμική, ώστε να κάνουμε το όνομα της Καστοριάς δυνατό και να το προβάλλουμε παντού. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο προπονητικό team, καλή επιτυχία στο αγωνιστικό τμήμα, καλή επιτυχία και δύναμη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Χρειάζεστε αυτές τις ευχές, γιατί η χρονιά προμηνύεται δύσκολη. Αν δεν υπάρχει λοιπόν η διάθεση αυτή από την πλευρά σας, δεν θα επιτευχθεί τίποτα. Αυτή η διάθεση βλέπουμε ότι υπάρχει και σε αυτή τη διάθεση ο Δήμος στέκεται πάντα δίπλα. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε και καλή δύναμη, καλή επιτυχία και θα είμαστε πάντα δίπλα. Εύχομαι υγεία σε όλους σας, στους ποδοσφαιριστές χωρίς τραυματισμούς, σε όλο το team της διοίκησης, να έχετε επιτυχία, να είστε άξιοι εκπρόσωποι, να αισθάνεστε ότι είστε άξιοι εκπρόσωποι του νομού στην εθνική κατηγορία, στην ΓΑΜΑ Εθνική. Είμαι σίγουρος ότι θα πάτε καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά, αφού πείσατε και την εμπειρία που χρειαζόταν. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας έτσι κι αλλιώς, το κάνουμε πάντα. Επιτυχία εύχομαι, υγεία και τύχη να έχετε. Να είστε καλά. Πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση που βρίσκομαι σε αυτό το σύλλογο. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος είναι οργανωμένος. Ένας σύλλογος ο οποίος μπορεί να παρέχει πάρα πολλά πράγματα σε έναν προπονητή ο οποίος χρειάζεται για να μπορέσει να δουλέψει σωστά. Αυτό που μένει από εμάς είναι μόνο δουλειά στον αγωνιστικό χώρο και να το αποδείξουμε όσον αφορά στους αγώνες. Όσον αφορά για τους φορείς του νομού μας, για το Δήμο, για την αντιπεριφέρεια, για την ΕΠΣ, ευχαριστούμε που βρίσκεστε συνέχεια κοντά μας. Μας έχετε στηρίξει και πιστεύω φέτος να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς θα τα δώσουμε όλα έτσι ώστε να εκπροσωπήσουμε άξια την πόλη μας σαν Καλλιθέα και να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέραση το στόχο μας που δεν είναι άλλος από την παραμονή στην κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ.